Οι αυξημένες λειτουργικές απαιτήσεις αλλά και η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης προωθούν ολοένα και περισσότερους ασθενείς με οστεοαρθίτιδα να υποβληθούν σε ολική αρθροπλαστική γόνατος. Μια επέμβαση που θα αποκαταστήσει την κίνηση ενός ατόμου καθυλωμένο στο κρεβάτι θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του υπό την προϋπόθεση ότι η αρθροπλαστική θα μοιάζει στη λειτουργία της φυσιολογικής άρθρωσης. Τη λύση δίνει η ρομποτική τεχνολογία. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμη εκπομπή της Ίασης. Μία εκπομπή η οποία αναλύει και παρουσιάζει τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γόνατο αλλά και το ισχύο. Δύο αρθρώσεις οι οποίες είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες στο σώμα με πολύ βαρύ φορτίο, το οποίο πολλές φορές μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμα προβλήματα. Μέχρι στιγμής είχαμε τακτικές και μεθόδους οι οποίες κυρίως ήταν συμβατικές. Δηλαδή ο γιατρός ήταν εκείνος ο οποίος με τον ιστέρι του αναλάμβανε να κάνει όλη τη δουλειά. Σήμερα όμως πλέον η τεχνολογία βοηθάει στο να περάσουμε σε ένα άλλο στάδιο με την ρομποτική χειρουργική να εγγυάται ακρίβεια στο αποτέλεσμα. Κοντά μας λοιπόν για την αρθροπλαστική γόνατος αλλά και του ισχύου έχουμε τον δόκτορα Παναγιώτη Νταγιόπουλο, ορθοπαιδικό τραυματιολόγο. Γιατρέ, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλές φορές για ρομποτική χειρουργική και το ερώτημα είναι τελικά τι ακριβώς μπορεί να επιτύχει σε σύγκριση με μια συμβατική μέθοδο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι γενικά ότι στην ορθοπαιδική υπάρχει μια εξέλιξη της βιομηχανίας των υλικών. Είμαστε τυχεροί γιατί είμαστε γιατροί σε μια ειδικότητα που δεν εξελίσσονται μόνο οι γιατροί και οι χειρουργικές τεχνικές, εξελίσσεται παράλληλα με εμάς μια βιομηχανία γιατί εμείς εμφυτεύουμε υλικά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα γρήγορα όλος αυτός ο οργασμός της πληροφορίας και της τεχνολογίας να φτάσει στο να έχουμε δίπλα μας και μέσα στο χειρουργείο εργαλεία, βραχίονες για την ακρίβεια, τους οποίους τους δίνουμε κάποια δεδομένα και μας βοηθούν εμάς να χειρουργήσουμε. Μιλάμε πλέον για τους βραχίονες του ρομπότ. Ακριβώς. Αυτοί οι βραχίονες μας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε επεμβάσεις που τους έχουμε θέσει εμείς κάποια όρια. Γωνίες 90 μοιρών, γωνίες συγκεκριμένα χιλιοστά, αποστάσεις. Η ακρίβεια ενός σένσορα στην άκρη, ουσιαστικά να το πούμε εκλαϊκευμένα, ενός σένσορα στη βραχή ενός ρομπότ, μετράει με μεγαλύτερη και μεγαλύτερη εγκυρότητα, αλλά και το ίδιο το μετράει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα από έναν γιατρό, από έναν μετά κουρασμένο γιατρό. Μετράει το ίδιο πράγμα. Υπάρχει λοιπόν διαφοροποίηση στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, όσες φορές να κάνεις την επέμβαση αυτή, την ίδια επέμβαση, το αποτέλεσμα θεωρητικά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το ρομπότ θα είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Με έναν συνεχόμενο βαρετό τρόπο, αλλά αυτό εγγυάται στον κάθε ασθενή, ότι ο κάθε ασθενής θέλουμε να γίνει ένα συγκεκριμένο μέτρημα και συγκεκριμένο κόψιμο, να το πω απλά. Μάλιστα. Ρομπότ ακούμε πολλές φορές, όπως προανέφερα, και η εφαρμογή του είναι όχι μόνο βέβαια στο γόνατο ή στο ισχύο, σε πολλά διαφορετικά μέρη του σώματος. Αλλά ας εστιάσουμε στο γόνατο, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ρομπότ με ρομπότ, θέλω να καταλάβω ουσιαστικά ποια διαφορά έχει, γιατί ορισμένες φορές μας λένε για ακρίβεια και αποτελεσματικότητα και άλλοι συναδελφοί σας. Και το ερώτημα είναι, σε τι διαφέρει λοιπόν η συγκεκριμένη ρομποτική χειρουργική την οποία μπορείτε να εφαρμόσετε εσείς? Οι εταιρείες που λένε ρομπότ ότι θέλουν κυρίως να κάνουν μια δύσκολη επέμβαση, σαν και αυτή που παλιά ήταν η αρθροπλαστική γόνατος, να την κάνουν προσιτή, εύπεπτη και σε γιατρούς, ειδικά σε χώρες με μεγάλους πληθυσμούς, σε γιατρούς όπως έχουν εμπειρία μικρή κάθε χρόνο. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός των ρομπότ. Να πλασάρεις μια επέμβαση και να πραγματοποιείται από έναν γιατρό που κάνει λίγες επεμβάσεις το χρόνο, σε μια χώρα των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων όπου υπάρχουν πολλοί γιατροί. Στις δικές μας χώρες που υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία, η ακρίβεια του ρομπότ μας βοηθάει σε δύσκολες ουσιαστικά περιπτώσεις. Όπως για παράδειγμα? Σε γόνατα τα οποία για παράδειγμα είναι πολύ παραμελημένα, πολύ στραβά, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Σε γόνατα τα οποία δεν ανοίγουν, δεν κλείνουν. Να το πω σε ανθρώπους που έχουν μια βαριά παραμορφωτική αρθρίτιδα. Εκεί ένα ρομπότ θα μας βοηθήσει να κάνουμε με πιστότητα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας πριν το χειρουργείο να κάνουμε και να τα ελέγξουμε ότι τα κάναμε μετά. Η διαφορά αυτού του ρομπότ με άλλα ρομπότ είναι κατά πόσο αφήνει το γιατρό να συμμετάσχει στο χειρουργείο. Γιατί κυρίως είναι ένα χειρουργείο που το κάνει ο χειρουργός πάντα. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, γιατί πολλοί ενδεχομένως πιστεύουν ότι το ρομπότ αναλαμβάνει και φέρει εις πέρας από την αρχή μέχρι το τέλος μια επέμβαση, μια αρθροπλαστική γόνατος για παράδειγμα. Είναι έτσι ή τελικά ο γιατρός είναι εκείνος που έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο και παρεμβαίνει? Ειδικά στην ορθοπαιδική και ειδικά αυτό που συμβαίνει τώρα, το 2020,
πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποια εικόνα που μπορούμε να έχουμε από τις ταινίες ότι είναι κάποιο μικρό ανθρωπάκι με χέρια και χειρουργεί ανθρώπους. Αυτά προφανώς δεν συμβαίνουν. Χειρουργεί ένας γιατρός. Ένας γιατρός πλημμένος, αποστηρωμένος με γάντια και δίπλα του είναι ένα μηχάνημα το οποίο έχει ένα βραχίωνα. Ο γιατρός χειρουργεί σε αυτή την περίπτωση. Τι γίνεται, ο βραχίωνας αυτός έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί πάνω στο γόνατο που εμείς του δείξαμε κάποιους οδηγούς και με αυτούς τους οδηγούς να πραγματοποιούμε τις πράξεις, τις χειρουργικές που εμείς θέλουμε. Αλλά ο γιατρός χειρουργεί με το χέρι του και με αυτόν τον βραχίωνα δίπλα. Ουσιαστικά δηλαδή, ο βραχίωνας του ρομπότ είναι η επέκταση του χεριού του γιατρού. Ακριβώς. Το ένα χρειάζεται το άλλο. Και το ρομπότ χρειάζεται τον γιατρό δίπλα να τοποθετήσει το βραχίωνα κοντά στο πόδι, να δει αν όντως γίνονται. Μπορεί να είναι κάποιες λάθος μετρήσεις, κάποιες μετρήσεις που δεν συμφωνεί ο γιατρός. Ο γιατρός έχει τον πρώτο λόγο γι' αυτό και απαιτεί να είναι ένας έμπειρος γιατρός. Και από την άλλη, ένας γιατρός χρειάζεται την ακρίβεια ενός οργάνου. Προτού καν φτάσουμε όμως να μπούμε στο χειρουργείο, το ερώτημα είναι τι προηγείται. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μετρήσεις, έχουμε να κάνουμε με κάποιο μοντέλο προεγχειρητικό, το οποίο στη συνέχεια επίσης μπορούμε να το τροποποιήσουμε για να πετύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το ρομπότ έχει μια παράμετρο πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει δύο τρόπους. Έχει τη δυνατότητα να γίνει 4-5 μέρες πιο πριν, όχι παραπάνω, μια μελέτη απεικονιστική. Οι άνθρωποι έρχονται στο νοσοκομείο και κάνουν μια χαρτογράφηση του γόνατος, του ισχύου και της ποδοκνημικής. Παίρνουν ουσιαστικά ένα σκελετό. Αυτό το πράγμα αποστέλλεται στα εργαστήρια της εταιρείας και μας απαντάται από μοντέλα χιλιάδων γονάτων τι πρέπει να κάνουμε, τι προτείνει. Είναι αυτό που βασίζεται πάνω σε εικόνες. Συνεπώς λοιπόν μιλάμε για εξατομικευμένη πάντα επέμβαση, όχι για κάτι το οποίο εφαρμόζουμε ένα μοντέλο σε κάθε ασθενή. Πάντα, σε όλες τις περιπτώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, απλά το ένα είναι μερικές μέρες πιο πριν και αποστέλλεται και σε άλλα μάτια, να το πω απλά, στο εξωτερικό και μας προτείνουν τι βλέπει το μηχάνημα, η εταιρεία για αυτόν τον συγκεκριμένο ασθενή. Οι πληροφορίες αυτές έρχονται την παραμονή της επέμβασης και με αυτές τις πληροφορίες οδηγούμε στο χειρουργείο. Το άλλο κομμάτι αυτού του ρομπότ που είναι αρκετά ενδιαφέρον είναι επειδή χρησιμοποιείται στα Αραβικά Εμιράτα, όπου εκεί οι άνθρωποι έχουν τη συνήθεια που κάποιες φορές τη συναντάμε και στην Ελλάδα να έρχονται από επαρχία ή από άλλες χώρες σε ένα κεντρικότερο νοσοκομείο και να θέλουν να χειρουργηθούν άμεσα, την επόμενη μέρα, σε δύο μέρες. Έχουμε τη δυνατότητα με αυτό το ρομπότ να κάνουμε έναν έλεγχο στο νοσοκομείο και με την εμπειρία του γιατρού να βασίσουμε τη βοήθεια του ρομπότ χωρίς να έχουμε την ανάγκη αναμονής πραγμάτων από το εξωτερικό, πληροφοριών. Άρα, και πάλι δηλαδή είναι στα μέτρα του ασθενή. Συνεπώς λοιπόν ένας ασθενής με τον οποίο χρειάζεται να έχει προηγηθεί μια προεργασία άλλη στην πόλη που βρίσκεται ή όλα αυτά γίνονται μέσα στο νοσοκομείο ένα 24ωρο πριν καν μπει στο χειρουργείο. Μπορούν να γίνουν την παραμονή μερικές ώρες πριν μπει στο χειρουργείο. Μπορούν να γίνουν και την παραμονή του χειρουργείου. Και το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι εξίσου, να το πω έτσι, έγκυρο, αν θέλετε. Το ίδιο αξιόπιστο. Είναι κατά πόσο ο γιατρός χρειάζεται κάποια άλλη βοήθεια εξωτερική. Είναι θέμα καθαρά του γιατρού. Είναι στη δική μου άποψη και στην άποψη όλων είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να είναι γνωστά σε όλους μας και είναι γνωστά σε όλους τους γιατρούς τι πρέπει να κάνουν. Απλά βασίζουμε με απεικόνιση λεπτομέρειας. Γίνεται λοιπόν ένας προεγχειρητικός έλεγχος, βγαίνει ένα μοντέλο της κατάλληλης άρθρωσης που πρέπει να τοποθετηθεί στο γόνατο ή στο ισχύο. Το ερώτημα είναι λοιπόν αυτό μετά για να μπορέσει να αποκτήσει κανείς το ένθεμα σαν γιατρός και να το τοποθετήσει με την βοήθεια του ρομπότ. Μπορεί να γίνει άμεσα, είναι κάτι το οποίο φτιάχνεται κατά περίπτωση ή προϋπάρχει και απλά προσαρμόζεται. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτή η πλέον οι εταιρείες, οι μεγάλες που έχουν, μόνο μεγάλες εταιρείες και σοβαρές εταιρείες μεγάλου όγκου δουλειάς έχουν στην Ελλάδα παρουσία και παρουσία με ρομπότ. Στην Ελλάδα υπάρχουν όλα τα μοντέλα, όλα τα μεγέθη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό με αυτόν τον προεγχειρητικό έλεγχο είναι να δούμε ακραίες περιπτώσεις. Έναν γίγαντα, έναν νάνο. Κάτι που δηλαδή έτσι κι αλλιώς, αυτό έλεγα, ένας γιατρός θα έπρεπε να είναι υποψιασμένος. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, υπάρχουν, φανταστείτε, ένα πολύ κεντρικό κατάστημα αυτοκινήτων, στο οποίο είναι πολύ πιθανό να δεις όλα τα μοντέλα των αυτοκινήτων. Έτσι είναι και στην Ελλάδα. Επειδή οι εταιρείες αυτές έχουν μεγάλη και χρόνια παρουσία, υπάρχουν όλα τα δυνατά και απαιτούμενα υλικά και μεγέθη που θα χρειαστούν. Μάλιστα. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρομπότικη χειρουργική, έχει δηλαδή περιορισμούς, αποκλείονται κάποιοι τύποι ασθενών? Κανένας. Δεν υπάρχει κανένας τύπος ασθενή που μπορεί
Μιλάμε για ένα βοήθημα που θα μας δείξει την ανατομία του κάθε ασθενή. Όλοι οι ασθενείς μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Έχετε λοιπόν ένας ασθενής σε εσάς και σας λέει ότι γιατρέ, δεν μπορώ να περπατήσω. Έχω πρόβλημα και στα δύο γόνατα, όχι μόνο στο ένα γόνατο. Εκεί λοιπόν είναι δυνατή και η παράλληλη, να το πω έτσι, η αρθροπλαστική στα δύο γόνατα στην ίδια συνεδρία, στο ίδιο χειρουργείο. Καλό είναι να καταλάβουμε ότι η ρομποτική είναι ένα βοήθημα που αφορά κυρίως στο γιατρό και το χειρουργείο. Κάποια πιο αρχαία γονέα ερωτήματα, αν κάποιος πρέπει να χειρουργηθεί, αν κάποιος μπορεί να χειρουργήσει και τα δύο του γόνατα, παραμένουν στον ασθενή και στη σχέση που έχει ο ασθενής με τον γιατρό. Δεν αλλάζουν από κανένα ρομπότ. Και δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, το ρομπότ κάνει μια επέμβαση πιο ακριβή, πιο ελκυστική, αλλά αν ένας άνθρωπος πρέπει να χειρουργηθεί, είναι ένα πιο αρχαίγωνο ερώτημα. Αν πονάει, όλα αυτά που έχουμε ξαναπεί. Αν ένας άνθρωπος πρέπει να χειρουργήσει και τα δύο του πόδια, εξαρτάται πιο πολύ από τον αναισθησιολόγο, από την κατάσταση της καρδιάς του, παρά από ένα μηχάνημα. Αν μπορεί να χειρουργηθεί, ναι, το ρομπότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα δύο γόνατα. Οπότε δεν θα πρέπει να παρασυρώμαστε και να νομίζουμε ότι κάποιο ρομπότ έφερε την μπανάκια ή μπορεί να χειρουργηθεί κάποιος άνθρωπος που δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Αυτά είναι πιο προθύστερα ερωτήματα που απαντώνται από τους γιατρούς. Σας το ρωτάω αυτό, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις γνωρίζουμε ότι μία επέμβαση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο ή λιγότερο χρόνο. Και αυτό σημαίνει βέβαια ότι μπορεί να έχουμε απώλεια αίματος για τον ασθενή, μπορεί να είναι να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, άρα θα πρέπει πιο γρήγορα να αντιμετωπίσει ο γιατρός μία τέτοια επέμβαση. Αυτός είναι και ο σκοπός του ερωτήματός μου για την παράλληλη, αν θέλετε, επέμβαση στα δύο πόδια. Πολύ σωστή επέμβαση. Αν ένας γιατρός ξέρει να χρησιμοποιεί τα χέρια του, στις συσκευές του, τις προθέσεις που θα βάλει, του είναι γνώριμα, αυτή η επέμβαση είναι πιο γρήγορη. Πόσο διάρκεια δηλαδή έχει? 40 λεπτά. Σε κάθε ένας άνθρωπος σε κάθε πόδι. Πολλές φορές, και εγώ που όταν μου συμβαίνει και το κάνουμε παράλληλα και στα δύο πόδια, είναι ένα γενικότερο επικοινωνία με τον ασθενή και είναι και κάτι που γίνεται και διαχειριστικά. Προετοιμάζουμε και τα δύο πόδια, αλλά αν όλα το επιτρέπουν, πάντα σχεδόν μας το επιτρέπουν, αλλά είναι κυρίως αυτό που μας αφορά, να ξέρετε, είναι το πώς αυτός ο ασθενής έχει κατανοήσει ότι θα σηκωθεί το βράδυ με δύο χειρουργημένα πόδια. Αυτό είναι περισσότερο από κάθε άλλο. Σημαντικό. Επηρεάζει στο δεύτερο στάδιο, στην αποκατάσταση, η ρομποτική χειρουργική, τέλος πάντων, την γρήγορη αποθεραπεία του ασθενή? Πολύ γενικά, ναι. Γιατί πολύ γενικά? Είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν χοντρά λάθη. Είναι σχεδόν αδύνατο να τοποθετηθεί πολύ λάθος μια πρόθεση. Και όταν μια πρόθεση έχει τοποθετηθεί πολύ λάθος, θα έχουμε ένα στραβό πόδι που δεν θα ισχυώσει ποτέ και θα πονάει στην αποκατάσταση. Πολύ πιο ειδικά αυτό που λέμε μακροπρόθεσμα, είναι πράγματα που φαίνεται ότι λειτουργούν στην καλύτερη και μακρότερη επιβίωση του ασθενή, μια πρόθεση που έχει τοποθετηθεί ακριβώς ίσχυα, ακριβώς όπως θα έπρεπε να έχει μπει. Θα φθαρεί λιγότερο. Αλλά και πάλι λέμε, όταν αυτό γίνεται από έναν γιατρό που ξέρει να το κάνει, που δεν ταλαιπωρεί το πόδι του ασθενή, του ιστούς. Όλα, βλέπετε, έχουν σημασία. Είναι συνδυασμός γιατρού και μηχανημάτων. Με οδηγείτε, έχω πολλά ερωτήματα, πραγματικά προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Το πρώτο θέμα είναι, μιλήσατε ακριβώς για την σωστή τοποθέτηση, η οποία όμως προϋποθέτει ότι ο γιατρός, σε συνδυασμό με την τεχνολογία, έχει κάνει την κατάλληλη τομή. Έχει αφαιρέσει δηλαδή την ελαττωματική άρθρωση με τον κατάλληλο και ακριβέστατο τρόπο. Πού λοιπόν διαφέρει η ρομποτική από την συμβατική χειρουργική? Να πω ένα ακραίο παράδειγμα που είναι λίγο πιο απλό να το καταλάβουμε. Καταρχήν, πολύ σωστά είπατε, αυτό που λέμε, το πώς φτάνουμε μέσα στο πόδι, αυτό που λέμε εμείς στην ιατρική η προσπέλαση, γίνεται από ανθρώπινο χέρι. Οπότε ένας γιατρός που ξέρει τι κάνει, που έχει μια ευγενική προσπέλαση, δεν ταλαιπωρεί αυτά τα ευγενή μαλακά μόρια, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα φτάσουμε στο πόδι. Ας πούμε, έναν παχύσαρκο ασθενή, μια παχύσαρκη γυναίκα, της οποίας είναι δύσκολο να δούμε μέσα στο χειρουργείο τα ανατομικά μόρια και αν κάτι είναι ίσιο, αν κάτι είναι 90 μοίρες. Αυτό, για παράδειγμα, είναι κάτι που μας βοηθάει πάρα πολύ, το να έχουμε έναν εξωτερικό οδηγό. Φανταστείτε ένα τηλέφωνο, σαν το smartphone, σαν το iPhone, που έχει αυτή το αλφάδι. Το γυροσκόπιο, για να ευθυγραμμίσει λοιπόν τον ορίζοντα. Φανταστείτε λοιπόν, σε ένα απλό λεπτό πόδι που είμαστε μπροστά, μπορούμε να δούμε αν είναι το πόδι και αυτά που βάλουμε ίσια. Σε ένα πιο παχύ πόδι, σας το λέω με ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, εκεί το μηχάνημα αυτό μπορεί να μας δείξει με έναν εξωτερικό τρόπο να μας επιβεβαιώσει, ανάλογα με την εμπειρία του γιατρού, ότι αυτό που κάνουμε είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Επομένως, εκεί
Έρχομαι στο προηγούμενο ερώτημα που σας έθεσα. Εάν ενδείκνεται για κάποιους πιο συγκεκριμένους ασθενείς, άρα λοιπόν προκύπτει ότι είναι ακόμη πιο κατάλληλο και για παχύσαρκους ανθρώπους, για άτομα με βαρύ ιατρικό πρόβλημα. Είναι ιδανικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αυτός ο όγκος των μαλακών μορίων γύρω από το κόκαλο μας εμποδίζει να έχουμε μια κάθε φορά σίγουρη κατάσταση πού είναι το γόνατο και πού είναι οι τομές που πρέπει να κάνουμε. Μάλιστα. Και πώς ακριβώς επιτυγχάνεται αυτό, γιατρέ? Δηλαδή το μηχάνημα, να το πω έτσι, ακτινογραφεί κατά κάποιο τρόπο το γόνατο και μας δείχνει πού βρίσκεται το μαλακό μόριο, πού βρίσκεται το οστούν? Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Όπως είπαμε, την παραμονή υπάρχει ένας, ας το πούμε, ακτινογραφικός έργος, κάποιες ειδικές ακτινογραφίες που έχουμε μελετήσει πριν. Εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι το πόδι του κ. Μούτσου πρέπει να κοπήσει σε 6,3 μοίρες. Αυτό είναι μια πράξη που έκανε ο γιατρός. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βοήθημα, γιατί πρέπει ό,τι κάνουμε να συμφωνεί το ένα με το άλλο. Αν το ρομπότ πει 10 χιλιοστά και εγώ έχω μετρήσει 2 χιλιοστά, πρέπει κάποιος από τους δυο μας σφάλει. Είναι αυτό, μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε ένα μικρό γόνατο αυτό. Και ειδικά στα μικρά γόνατα, εκεί είναι οι πιο μεγάλες διαφορές. Όταν λέτε μικρό, να προσδιορίσουμε τι εννοείτε, ενηλίκου, νεαρότερο ατόμου? Μικρό σε διάσταση. Μια γυναίκα, μια κυρία που έχει ένα μικρό γόνατο, αυτά είναι τα γόνατα και τα πιο, θα λέγαμε, άξια προσοχής μας, γιατί διαφορές λίγων χιλιοστών σε ένα μικρούλι γόνατο αντιστοιχούν σε μεγάλο επί της 100 εμβαδό αυτού του γόνατος. Ενώ σε έναν γίγαντα, το να κάνει κάποιος ένα χιλιοστό λάθος ουσιαστικά δεν το αντιλαμβάνεται σχεδόν κανείς. Αν μου επιτρέπετε, η σύγκριση είναι σαν να έχουμε ένα φορτηγό και ένα μικρότερο, ένα πολύ μικρό αυτοκίνητο, στο οποίο η παραμικρή διαφοροποίηση ακριβώς, στο μικρό αυτοκίνητο θα φανεί, στο ενώ στο φορτηγό, ας πούμε, και μια λαθασμένη κόλληση ακριβώς μπορεί να μην είναι τόσο εμφανής. Σαν ένα μεγάλο σπίτι, πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο λερωμένο. Θα δύσκολα θα βρεις το κάποια δωμάτιο. Κάποια κακοτεχνία, τέλος πάντων. Ενώ σε ένα μικρό σπίτι το μάτι σου γρήγορα θα σαρώσει όλο το δωμάτιο. Συμπεραίνω λοιπόν ότι πρόκειται για μια τακτική, μια επεμβατική χειρουργική μέθοδο, η οποία είναι ιδιαίτερα ακριβής από αυτό που λέτε. Το δεύτερο κομμάτι είναι, αφού έχουμε λοιπόν τα δεδομένα της προηγούμενης μέρας, είτε από αυτά που κάναμε στην κλινική, είτε από αυτά που ήρθαν από το εξωτερικό, ουσιαστικά είναι το πολύ σημαντικό κομμάτι. Mm. Το δεύτερο πράγμα είναι η εμπειρία του γιατρού, γιατί παρόλα αυτά κάνουμε πάντα και μια συμβατική στο μυαλό μας επέμβαση, είμαστε έτοιμοι να. Και το τρίτο σημαντικό είναι ότι στην έναρξη της επέμβασης του ρομπότ γίνεται αυτό που λέμε το καλυμπράρισμα, το σετάρισμα. Δηλαδή τοποθετούμε κάποιους οδηγούς και με βάση αυτούς τους οδηγούς η κάμερα, τα μάτια του ρομπότ βλέπουν τα ανατομικά σημεία. Γίνεται δηλαδή και μια διεγχειρητική απεικόνηση στο ρομπότ. Αυτό λοιπόν το διεγχειρητικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα, ο έλεγχος που γίνεται παράλληλα με την επέμβαση, σημαίνει τι, ότι μπορεί να παρέμβει να αλλάξει τα δεδομένα της επέμβασης ο γιατρός την ώρα που χειρουργεί? Ακριβώς. Στην έναρξη, το συγκεκριμένο ρομπότ σου ζητάει να βάλεις, για παράδειγμα, 27 ανατομικά σημεία. Κάποια ανατομικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε είναι αυτό που λέμε το κέντρο του ισχύου. Είναι πολύ δύσκολο μέσα σε ένα χειρουργείο να δούμε πού κινείται το κέντρο αυτής της κεφαλής. Μετά διάφορα σημεία στο γόνατο, διάφορα σημεία στο πόδι. Κάνει μια χαρτογράφηση. Αυτό το ρομπότ λοιπόν ουσιαστικά έχει στο μυαλό του, να το πούμε εντός εισαγωγικών, πού είναι ο οργανισμός, πού είναι τοποθετημένο αυτό το πόδι, πού είναι η παραμορφώση του, τι σχήμα έχει, πόσο κινείται, τι αστάθεια έχει. Άρα αντιμετωπίζει ολιστικά, να το πω έτσι, το πόδι και όχι μόνο την άρθρωση του γόνατος. Σε βάζει να κινήσεις, να ανοίξεις, να κλείσεις το πόδι, σε βάζει να το κουνήσεις δεξιά-αριστερά να δεις αν έχει αστάθεια, σε πόσες μοίρες. Στη διάρκεια, και παράδειγμα χθες εμένα μου συνέβη αυτό, υπήρχε μια διαφορά αυτών που είχα μετρήσει εγώ, αυτό με το ρομπότ. Επαληθεύσαμε και κάναμε πάλι κάτι δοκιμασίες, τοποθετήσαμε σε νέα θέση. Πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς, είσαι αποστηρωμένος, έχεις μια οθόνη αποστηρωμένη και μπορείς να αλλάξεις παραμέτρους, ένα σχήμα, φανταστείτε, ένα user-friendly εικόνα που μπορείς να αλλάξεις αυτές τις παραμέτρους. Μπορούμε να το βλέπουμε αυτό παράλληλα, γιατί, παρατηρώ εδώ ότι το ρομπότ αυτό, καταρχάς, οι βραχίονές του είναι καλυμμένοι προφανώς για λόγους υγιεινής με αποστήρωσης, τις μεμβράνες αυτές. Εδώ λοιπόν η κίνηση που βλέπουμε γίνεται με βάση την γραμμή που του δίνει, να το πούμε έτσι, το χέρι του γιατρού, σωστά? Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι από τα δύο του ρομπότ. Το ένα κομμάτι είναι ο βραχίωνας και στην άλλη άκρη του είναι αυτή η οθόνη, όπου εκεί αποστηρωμένα ο γιατρός μπορεί να αλλάζει τις παραμέτρους αυτές που θέλουμε. Σε περίπτωση που κάτι δει μέσα στο χειρουργείο που δεν συμφωνεί, δεν γίνεται όπως ακριβώς το επιθυμούσε, μπορούμε να αλλάξουμε, να γυρίσουμε
3-4 μοίρες, δίνω ένα παράδειγμα, δηλαδή μπορούν να γίνουν διαχειριτικές αλλαγές. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το ρομπότ σε αφήνει να έχεις μια ελαστικότητα, να έχεις μια προσωπική παρέμβαση στην επέμβαση, ώστε αυτός ο βραχίωνας να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Συνεπώς λοιπόν το ρομπότ, ξανατονίζουμε ότι είναι για βοηθητικούς λόγους εκεί και για να εγγυηθεί ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα. Αυτός που έχει την ευθύνη και τον έλεγχο είναι ο γιατρός. Πάντα, βέβαια, είναι επικουρικό. Δεν μπορώ να σας το πω μεγαλύτερο παράδειγμα από το παράδειγμα ενός επιβατικού αεροπλάνου. Φανταστείτε ένα αεροπλάνο το οποίο έχει το καλύτερο πιλότο του κόσμου, αλλά δεν έχει κανένα όργανο. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιος μας θα έμπαινε εύκολα. Απ' την άλλη, έχουμε ένα αεροπλάνο το οποίο έχει ένα υπερσύγχρονο ρομπότ χωρίς πιλότο. Και πάλι δεν νομίζω ότι κάποιος θα επιβιβαζόταν. Αυτό που χρειαζόμαστε ένα αεροπλάνο που έχει έναν έμπειρο κυβερνήτη και δίπλα έχει όργανα ακριβίας. Νωρίτερα είπατε ότι η προσπέλαση είναι ένας τρόπος που εξυπηρετείται πολύ εύκολα με το ρομπότ. Όταν λέμε προσπέλαση όμως, το ερώτημα είναι ουσιαστικά τα μαλακά μόρια, οι μυς, οι τένοντες ενός γόνατος, παραμερίζονται ή κόβονται. Αυτό ισχύει και για το ισχύο. Αυτό εξαρτάται πολύ έξυπνη ερώτηση από τον κάθε χειρουργό. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες προσπελάσεις τόσο στο γόνατο όσο και στο ηχείο που δεν κόβουμε τους μυς, τους παραμερίζουμε. Ειδικά στο ηχείο τους ανοίγουμε με το δάχτυλο. Mm-hmm. Τι σημασία έχει αυτό? Στο γόνατο κόβουμε κάποιες περιοχές οι οποίες είναι μη τραυματικές. Ουσιαστικά δεν προκαλούν κάποιο τραύμα. Τι σημασία έχει? Πώς το εννοείτε αυτό? Υπάρχουν κάποιες περιοχές. Γιατί όταν κάνουμε μία τομή, κακά τα ψέματα, προκύπτουν. Απλά παλιότερα κόβαμε κάποιες περιοχές του τετρακεφάλου μη που ήταν πιο χρονοβόρες να επουλωθούν. Ενώ τώρα κόβουμε κάποιες περιοχές που εκεί είναι η συμβολή του μη, ένα πέρασμα ουσιαστικά. Ένα πέρασμα του μη με ένα διπλανό μόριο. Και τι σημαίνει αυτό? Η επούλωσή του είναι ταχύτερη. Άρα αποκατάσταση πιο γρήγορη. Βέβαια. Δεν περιμένουμε ένα διάστημα εβδομάδων μέχρι τα ράματα που βάζαμε παλιά να κολλήσει αυτός ο ιστός. Γιατί τι είναι σημαντικό? Θέλουμε από το πρώτο διάστημα να υπάρχει κίνηση. Κίνηση ίσον ζωή. Να κινηθεί το πόδι, να μην πάθει αγκύλωση, να μην πάθει δισκαμψία. Δεν μας αρέσει να είναι ακίνητος ο οργανισμός. Συνεπώς, παραμερίζουμε τους τένοντες ή τους μυς. Και το ζήτημα βεβαίως είναι εδώ. Αυτή η μέθοδος, η ρομποτική, μπορεί να μειώσει ακόμη και την αιμορραγία, αν θέλετε. Δηλαδή, τόσο περιορίζουμε τον χρόνο της επέμβασης, περιορίζουμε όμως και την αιμορραγία. Ναι. Γιατί, για παράδειγμα, ένας από τους χρόνους της επέμβασης, όταν κάνουμε μια σημαντική επέμβαση, είναι αυτό που λέμε να εξαρθρώσουμε, να παραμερίσουμε την κνήμη. Τι σημαίνει αυτό? Κόβουμε αρκετά τον γύρο φάκελο των μαλακών μορίων, το εξαρθρώνουμε, κάτι το οποίο είναι πολύ βολικό και καλό για μας το χειρουργό. Βλέπουμε δηλαδή το γόνατο ακριβώς μπροστά μας, έχουμε μια πλήρη άποψη. Αλλά αυτό ο βραχίωνας, σε συνδυασμό με την αρχική απεικόνηση που είπαμε, επειδή ξέρει που είναι τα όρια του οστού, μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε μόνο το μπροστά τμήμα του και μόνο το μπροστά τμήμα να χρησιμοποιούμε για τα κοψίματά μας. Αυτό ουσιαστικά με τη σειρά του έχει το όφελος ότι επειδή βλέπουμε μόνο το μπροστά κομμάτι, δεν έχουμε αποκολλήσει άλλα πράγματα γύρω. Δεν έχουμε τραυματίσει αυτή την περιοχή. Δεν έχει ματώσει, οπότε δεν πονάει τόσο πολύ, κινείται πιο εύκολα και κινείται πιο γρήγορα. Η ρομποτική χειρουργική, γιατρέ, μπορεί να εφαρμοστεί στην μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος, δηλαδή σε ένα κομμάτι της ελαττωματικής άρθρωσης? Φυσικά. Γενικά η ρομποτική αρθροπλαστική μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο θέλουμε έναν διεγχειρητικό έλεγχο του άξονα του ποδιού. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μια διεγχειρητική επιβεβαίωση ότι αυτό που κάνουμε έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Είναι κάποιοι sensors οι οποίοι μας δείχνουν αυτή την αντικειμενική τοποθέτηση του εμφυτεύματος και κυρίως τον άξονα του ποδιού πριν και μετά την επέμβαση. Αυτό είναι το μεγάλο όφελος. Κρατάω λοιπόν η ευθυγράμμιση, να το πω έτσι, της συσκευής αυτής του ρομπότ, λοιπόν, βάσει του γόνατος. Είναι όμως εφικτή μια αναθεωρητική επέμβαση σε ένα πόδι το οποίο είτε έχει χειρουργηθεί με συμβατική είτε με ρομποτική χειρουργική στο παρελθόν? Η αναθεώρηση είναι μια επέμβαση αρκετά πιο παρεμβατική, στην οποία πρέπει να αφαιρεθούν, για παράδειγμα, κάποια υλικά. Η χρησιμότητα αυτών των ρομπότ σε αυτή τη φάση στις αναθεωρήσεις είναι κυρίως στο να τοποθετούν αυτοί οι sensors και με βάση αυτούς να δούμε τον άξονα, το εύρος κίνησης και τη σταθερότητα. Δεν μπορούν να μας δώσουν οδηγά σημεία πολλά, γιατί κάθε είναι τεράστια η γκάμα των προτύπων, τεράστιες οι πιθανές αποκολλήσεις και τα ελλείμματα τα οστικά που μπορούν να γίνουν. Αυτό όμως που μπορεί να μας βοηθήσουν είναι να τοποθετηθούν αυτοί οι sensors και να μας δείξουν τον άξονα, το πόσο λυγίζει, πόσο τεντώνει και σε αυτό το τόξο κίνησης
πόσο σταθερό είναι το πόδι. Δηλαδή είναι ένα βοήθημα στο πόδι, το χειρουργημένο για έναν έμπειρο χειρουργό. Είναι ένα βοήθημα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτό αφορά μόνο τη συμβατική ή και την ρομποτική επέμβαση, η ρομποτική χειρουργική που έχει γίνει στο γόνατο σε άλλη παρελθόσα στιγμή? Αφορά κυρίως τη συμβατική. Τη συμβατική. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όμως κάποια πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζει η ρομποτική χειρουργική σε σχέση με την συμβατική χειρουργική. Να το δούμε λοιπόν αναλυτικά. Ακριβής μέτρηση ανατομικών λεπτομεριών. Μίλησατε προηγουμένως λοιπόν για έναν προεγχειρητικό έλεγχο, ο οποίος μας δίνει μια σαφή εικόνα της άρθρωσης που θα επέμβουμε. Είναι πολύ σημαντικό ότι γίνεται ένας προεγχειρητικός έλεγχος. Βλέπουμε τους ανθρώπους με μια, να το πω απλά, όρθια θέση. Είναι πολύ σημαντικό η όρθια θέση. Βλέπουμε όλο το σκελετό σε όρθια θέση. Η όρθια θέση είναι πολύ σημαντική, γιατί στην όρθια θέση παίρνει το βάρος μας το κάτω άκρο και εκεί παραμορφώνονται από το βάρος μας οι αρθρώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όταν υπάρχει, για παράδειγμα, μία εκγενετής βλάβη στο γόνατο ή στο ισχύο το οποίο μεταφέρεται στο γόνατο όμως, η ρομποτική χειρουργική μπορεί να αποκαταστήσει και να φέρει σε μία ισορροπία τα δύο μέλη, δηλαδή το αριστερό με το δεξί γόνατο? Βέβαια, όταν υπάρχει, όπως λέτε, αυτό μια ανισοσκελία, είναι κυρίως γιατί τα πόδια είναι στραβά. Και ενώ ουσιαστικά δεν προσθέτουμε καθόλου οστό, δεν προσθέτουμε κάποιο μήκος, φανταστείτε ένα δείκτη του ορολογίου που στις 6 ώρα είναι εκεί, 7, 8, 9, το ενεργό μήκος του όμως μικραίνει. Αν λοιπόν ισιώσει αυτό το πόδι, γι' αυτό δίνω έμφαση ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μας δείχνει το ρομπότ αυτός ο βραχίωνας ότι έχουμε τον άξονα του κάτω άκρου ολόισιο. Ουσιαστικά, γυρίζοντας τον άξονα πάλι στις 6 ώρα, να το πω απλά, ξαναμακραίνει το πόδι στη φυσική του θέση και βρίσκει τον ισοσκελισμό του με το άλλο άκρο. Άρα λοιπόν αποκαθίσταται η ανισορροπία που υπήρχε μεταξύ των δύο σκελών. Πάμε λίγο παρακάτω. Σχεδιασμός ακριβίας, αναφερθήκατε σε αυτόν ήδη. Επιλογή κατάλληλης χειρουργικής μεθόδου και υλικών. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Γιατί αναφερθήκατε σε μια πολύ μεγάλη γκάμα διαφόρων ενθεμάτων που υπάρχουν για κάθε ασθενή και για κάθε περίπτωση ασθενούς. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια. Επειδή, όπως είπα, ο κυρίαρχος, ο καπετάνιος είναι ο χειρουργός. Αυτός πρέπει να επιλέξει τι ταιριάζει στην ανατομία του κάθε ανθρώπου. Να μην είμαστε περιορισμένοι από. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένα υλικά. Τα συγκεκριμένα λοιπόν ρομπότ που έχουμε, επειδή προέρχονται από εταιρείες οι οποίες έχουν μια μεγάλη γκάμα υλικών, μας δείχνει στην αρχή από το κομπιούτερ του σπιτιού μας, επιλέγουμε αυτός ο ασθενής θα βγάλει, μπορούμε να το ταιριάξουμε αυτό το μοντέλο του γόνατος που ταιριάζει, αυτό το μοντέλο που ταιριάζει στην ανατομία του. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε την επιλογή υλικών. Δηλαδή επιλέγουμε το μέγεθος, την τοποθέτηση, αλλά και το είδος. Δεν υπάρχει ένα γόνατο που ταιριάζει σε όλους, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα γόνατα που ταιριάζουν. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μεγέθη. Υπάρχουν κάποια μοντέλα που δεν είναι για πολύ μεγάλα γόνατα. Δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα γόνατα. Αυτό λοιπόν μπορούμε να το προβλέψουμε. Όταν λοιπόν τοποθετήσετε ένα τέτοιο ένθημα μέσα στο γόνατο, η διάρκεια ζωής αυτού του ενθέματος έχει αλλάξει σχέση με το παρελθόν? Γιατί ακούγαμε στο παρελθόν ότι μια αρθροπλαστική γόνατος δεν πρέπει να γίνει, να επιχειρηθεί σε ένα άτομο το οποίο είναι πολύ νέο. Θα πρέπει να περιμένει 10-15 χρόνια, ώστε σε μια ηλικία των 60-70 χρονών να μπορεί να έχει ένα γόνατο που θα είναι λειτουργικό για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Υπάρχει μια λίγο αλλαγή της, του πόσο επιθετική εντός εισαγωγικών ή πόσο άμεσο πρέπει να είναι ένα χειρουργείο. Καταρχήν έχουν εμφανιστεί νέα υλικά, όπως εμφανίζονται όλα τα πράγματα καινούργια. Υπάρχουν νέα υλικά, πιο ανατομικά υλικά. Ένα πολύ χαρακτηριστικό, καινούριο και μοναδικό αυτής της μεθόδου είναι τα δεξιά και αριστερά γόνατα. Υπάρχουν, ως τώρα χρησιμοποιούσαμε προθέσεις, οι οποίες η κνήμη, η κάτω πλευρά δηλαδή της πρόθεσης, ήταν η ίδια δεξιά και αριστερά. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε δεξί-αριστερό με μια ανατομικό σχεδιασμό. Έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές και στο μυρό που είναι ίσως πιο ταιριαστές στην τροχηλία για τις γυναίκες με μεγαλύτερη λεκάνη, έτσι ώστε να λυγίζει περισσότερο. Είναι αλλαγές στην επιγονατίδα. Μια πολύ σημαντική αλλαγή που αφορά σε αυτό που λέτε στη διάρκεια της πρόθεσης είναι μεταξύ αυτών των δύο μετάλλων. Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο το λέμε εκλαϊκευμένα πλαστικό. Δεν είναι καθόλου πλαστικό. Είναι ένα σκληρό πράγμα, δεν είναι μέταλλο. Λέγεται πολυθυλένιο. Τα πολυθυλένια τελευταίας γενιάς έχουν την πολυτέλεια να είναι εμβαπτισμένα σε βιταμίνη ε και αυτό τους προσδίδει μια πολύ μεγαλύτερη αντοχή. Οπότε, όταν κάνουμε μια τέτοια επέμβαση, ναι, μεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποια προσδόκιμο, ότι κάποια στιγμή μπορεί να φθαρεί, ανάλογα ειδικά και με τη χρήση, αλλά σκεφτόμαστε ότι το κάνουμε για πάντα.
Όσον αφορά στην ηλικία, νομίζω ότι κάποιος άνθρωπος πρέπει να κάνει την επέμβαση όταν την χρειάζεται, όταν πονάει. Σίγουρα προσπαθούμε να το καθυστερήσουμε, αλλά ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ακροτηριαστεί η ζωή του, να έχει περιοριστούν οι δραστηριότητές του, επειδή περιμένει να φτάσει σε μια ιδανική ηλικία που κάποια στιγμή θα προσθέσει το χρόνο που θα χαλάσει το υλικό. Είναι λίγο. Μάλιστα. Τα υλικά δεν χαλάνε από το χρόνο. Επειδή αναφερθήκατε στα ενθέματα, ακολουθεί βεβαίως το επόμενο σημείο ως πλεονέκτημα, θέλετε, της χειρουργικής, πρόβλεψη ειδικών περιπτώσεων, δηλαδή περιπτώσεις οι οποίες διαφέρουν σε τι σε σχέση με τον μέσο όρο. Στο ανάστημα, να το πω απλά. Ένας πολύ κοντός άνθρωπος μπορεί να χρειαστεί ένα μέγεθος υλικού το οποίο μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, αν δεν υπάρχει σωστός προεγχειρητικός έλεγχος. Δεν είναι όλα τα γόνατα ίδια. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Φανταστείτε ένα μεγάλο μέταλλο σε ένα μικρό γονατάκι. Το αντίστροφο, ένας πολύ ψηλός άνθρωπος μπορεί να μην του ταιριάζουν τα διαθέσιμα συνήθη υλικά. Άρα τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση? Υπάρχει εξατομίκευση, παραγγελία, ένα καλούπι καινούριο για λογαριασμό του? Υπάρχει αυτό το προεγχειρητικό template, όπως λέγεται. Αυτός ο σχεδιασμός πάνω στον οποίο ακριβή διάμετρο του ποδιού έχουμε υπολογίσει το μέγεθός του. Και αυτό είναι κάθε φορά σημαντικό, γιατί μας δείχνει και είναι και ένας άλλος ακόμα τρόπος επαλήθευσης ότι βαδίζουμε στο σωστό μονοπάτι, γιατί είναι ένα μονοπάτι η επέμβαση μέχρι να φτάσουμε. Αν έχουμε μετρήσει, έχουμε υπολογίσει ένα αλφα νούμερο και αυτό που κάνουμε στο χειρουργείο αποκλίνει πολύ, πρέπει σίγουρα να κοιτάξουμε όλα τα βήματα πίσω. Αν όλα συμφωνούν, σημαίνει βαδίζουμε σωστά. Άρα λοιπόν προκύπτει και το επόμενο που αναφέρεται στον ρομποτικό έλεγχο και την επαλήθευση, όχι μόνο προεγχειρητικά αλλά και διεγχειρητικά, όταν λοιπόν ακριβώς είναι σε εξέλιξη η επέμβαση. Βέβαια, έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε, είναι επιμελής ο έλεγχος κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ελέγχουμε πού είναι τα κοψίματα, τοποθετούμε κάποιες προσωρινές προθέσεις που μας δείχνουν ότι τα κοψίματα μας είναι ok, αλλά και αφού τοποθετήσουμε τις τελικές προθέσεις, εκεί που θα είχε σημασία μόνο ο κλινικός έλεγχος του γιατρού, και εκεί πλέον είναι πολύ σημαντικό η εμπειρία του γιατρού, είναι η θέση του γιατρού, το πώς βλέπω εγώ, το πώς βλέπει αυτός που είναι αριστερά από το γόνατο το πόδι, πολλές φορές αλλάζει. Κοιτάμε όλοι το ίδιο πράγμα από διαφορετική γωνία. Ενώ εκεί έχουμε μια ουσιαστικά αντικειμενική πιστοποίηση ότι αυτό που κάναμε ήταν αυτό που αρχικά θέλαμε. Γιατί όταν κάνουμε λοιπόν μια επέμβαση με τη ρομποτική χειρουργική, τελικά πότε μπορεί να βαδίσει ο ασθενής? Σε μία μέρα, σε ένα μήνα, σε έξι μήνες? Πότε αποκαθίσταται πλήρως η υγεία, να το πω έτσι? Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ασθενείς θέλουμε να σηκωθούν και να περπατήσουν την ίδια μέρα. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για το γόνατο, όχι μόνο για το ισχύο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να σηκωθεί, να αναπνεύσει, να εκπτυχθεί ο πνεύμονας, να λειτουργήσει η καρδιά, να φυσιολογική, να κινητοποιηθεί το οροποιητικό. Είναι πολύ σημαντικό από την ίδια μέρα να σηκωθούν. Εξακολουθούν λοιπόν σε όλες αυτές τις συμβάσεις οι ασθενείς να έχουν μια άμεση κινητοποίηση. Αυτό είναι αυτό που λέμε το σύνθημα της ορθοπαιδικής, το trend. Ο κάθε ασθενής μένει στο χειρουργείο, εξατομικεύεται και την χειρητική του πορεία. Το κυριότερο είναι ότι έχουμε κάνει μια προετοιμασία πριν το χειρουργείο των ασθενών, μια ενημέρωση. Τους έχουμε προετοιμάσει ποιες είναι οι ασκήσεις που πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα βήματα που ακολουθούν, έτσι ώστε το πρώτο βράδυ, που είναι ίσως άμεσα μεταχειρητικό, να γνωρίζουν ήδη τι πρέπει να κάνουν. Την επόμενη μέρα κάνουν φυσικοθεραπεία. Κάποιοι ασθενείς το απόγευμα της επόμενης επέμβασης, είναι χαρακτηριστικό αυτοί που κάνουν το δεύτερο τους πόδι λίγους μήνες μετά, μπορούν να φύγουν. Άρα ο μέσος όρος δηλαδή παραμονή στην κλινική, μία με δύο μέρες, από το χειρουργείο μέχρι το να πάρουν εξτήριο, πόσο είναι? Μία με δύο μέρες. Μάλιστα. Μπορεί να φύγει κανείς και την ίδια μέρα που έχει κάνει το χειρουργείο? Ένας ασθενής που είναι πολύ καλά ενημερωμένος, ένας νέος ασθενής με δυνατό οργανισμό που χειρουργήθηκε νωρίς το πρωί 6:30-7 η ώρα, δεν θα ήταν αδύνατο να φύγει και την ίδια μέρα. Θα πρέπει σίγουρα να μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα έχει και ασφάλεια το ασθενή. Mm-hmm. Θα φύγει μόνο κάποιος που πάει με ασφάλεια σπίτι. Θα φύγει όμως υποβασταζόμενος ή έστω ακόμη και με κάποιες βοήθειες τύπου ένα πι ή κάποια δεκανίκια, κάποιες πατερίτσες? Σίγουρα θέλουμε στην αρχή οι ασθενείς να έχουν, και μιλάμε για τον ασθενή, τον τυπικό. Τον λίγο πιο παχύ, τον λίγο λιγότερο αθλητικό. Δεν μιλάμε για την εξαίρεση. Έναν πολύ νέο, έναν πολύ αθλητικό που είναι το ακραίο παράδειγμα. Μιλάμε για το συνήθι ασθενή. Ο ασθενής θέλει για λίγες μέρες ή εβδομάδες κάποια υποβάσταξη. Αυτό πει η πατερίτσα, εξαρτάται από το πόσο ο ίδιος. Αλλά σίγουρα χρειάζεται για 5, 10, 15, όσες μέρες κρίνει ο ίδιος. Θα αφήνουμε στον ασθενή ο ίδιος να αισθανθεί την σταθερότητα.
Η πλήρης λειτουργικότητα και η αποκατάσταση και του τραύματος, αν θέλετε, της επούλωσης του τραύματος, σε ένα γόνατο το οποίο έχει υποβληθεί σε ρομποτική χειρουργική, ποιος είναι, πότε έρχεται? Σε τρεις εβδομάδες βγάζουμε κάποια αυτοκόλλ, δηλαδή μια κόλλα που χρησιμοποιούμε για να επουλωθεί το δέρμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό ραντεβού, γιατί εκεί πλέον ενθαρρύνουμε τους ασθενείς να αφήσουν κάποιο βοήθημα, αν το έχουν. Βγάζουμε τις κάλτσες, σταματάνε ή όποιες αντιπυκτικές, τα αντιπυκτικά χάπια. Είναι ένα ραντεβού που κάνουμε μια μεγάλη επιστροφή στην κανονικότητα. Οι τρεις εβδομάδες πιστεύω είναι ένα σημαντικό. Κάποιοι ασθενείς μας ρωτούν αν μπορούν να οδηγήσουν. Όλα αυτά όμως είναι ένα δυναμικό παράδειγμα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι 3 με 6 εβδομάδες είναι ένα διάστημα που οι περισσότεροι ασθενείς έχουν επανέλθει στην κανονικότητά τους. Αυτό σημαίνει και δραστηριότητες όπως για παράδειγμα αθλητικές δραστηριότητες ή αν θέλετε και κάποιες πιο βαριές υποχρεώσεις που μπορούν να σχετίζονται με την εργασία. Θα έλεγα ότι προοδευτικά θέλουν ένα λίγο μεγαλύτερο διάστημα, αλλά προοδευτικά ο ασθενής επιτρέπεται να κάνει σε όλο και περισσότερες δραστηριότητες. Mm-hmm. Προοδευτικά, μέσα σε λίγους μήνες, οι ασθενείς που κάνουν παλιά αθλητισμό, μιλάμε δηλαδή για ειδικές περιπτώσεις νέων ασθενών, θα μπορέσουν να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες που επιθυμούν. Αρκεί να σημειώσω στο σημείο αυτό, γιατρέ, ότι το να επιστρέψει κάποιος στην προηγούμενη κατάστασή του δεν σημαίνει ότι θα γίνει πρωταθλητής, αν δεν ήταν ήδη. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι κάνουμε μια επέμβαση. Πλέον είμαστε σε αυτή την κατηγορία των επεμβάσεων της εκφύλησης του γόνατος και του ισχύου. Δεν θα γίνουμε 18 χρονών, δεν θα γίνουμε 20-25 χρονών. Και αυτό είναι και ένα κριτήριο που και εμείς καθυστερούμε τους ασθενείς μας να χειρουργηθούν. Όταν κάποιος λέει ότι παίζω μπάλα, δεν έρχεται να κάνει αρθροπλαστική γόνατος ή ισχύου. Γιατί είτε έχει κάποια δραστηριότητα, ή αν δεν έχει κάποια καλή δραστηριότητα, δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα και περιμένουμε να καταλάβει αυτός ο ασθενής αν όντως περιορίζεται από την αρθρίτιδά του. Mm-hmm. Δεν είναι επεμβάσεις που κάνουμε για να πάει κάποιος να παίξει μπάλα. Το αν κάποιος νέος ασθενής θα μπορέσει μετά από κάποιους μήνες να κάνει αθλητισμό είναι ένα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα, αλλά δεν θα πρέπει να είναι αυτό στο μυαλό μας. Γιατρέ, πάμε λίγο στις ασθενείς, τις κυρίες, οι οποίες μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες ή σε μικρότερη ηλικία να υποφέρουν από την οστεοπόρωση. Μία τέτοια επέμβαση αρθροπλαστική γόνατος και μάλιστα με ρομποτική χειρουργική είναι κάτι το οποίο ενδείκνεται, μπορεί να το απορροφήσει ο οργανισμός βεβαίως και να το αξιοποιήσει σαν ένα ένθεμα που να είναι δικό του, να το βλέπει δηλαδή σαν ένα κομμάτι του οργανισμού και όχι σαν ένα ξένο σώμα. Βέβαια. Ασθενείς ανεξαρτήτου ηλικίας, αν είναι αυτό που λέμε ικανοί να χειρουργηθούν από πλευράς του αναισθησιολόγου, να λάβουν την επισκληρίδια αναισθησία, η ραχεία, η μέθη, δεν χρειάζεται να κάνουν γενική αναισθησία. Αυτοί οι ασθενείς, ανεξάρτητα από τον έχουν οστεοπόρωση, έχουμε τη δυνατότητα σε αυτούς να τοποθετήσουμε κάποια νέα γενιά υλικά, τα οποία τι μας απασχολεί στον οστεοπόρωση. Δεν θα εμβυθιστεί αυτό εν τέλει το υλικό. Έχουμε διάφορα λοιπόν νέα τεχνικά όπλα στη διάθεσή μας, όπως μακρύτερους τηλεούς, διάφορα τέτοια όπλα, που θα μας βοηθήσουν αυτό το υλικό που θα βάλουμε να παραμείνει στη θέση του. Αυτός είναι ο μεγάλος μας φόβος με την οστεοπόρωση. Και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λύσεις και σε αυτούς τους ασθενείς. Η ρομποτική χειρουργική σε αυτές τις επεμβάσεις, τις περιπτώσεις μάλλον, λειτουργεί ενθαρρυντικά, λειτουργεί πιο καλά από μια συμβατική τακτική. Μπορεί να το κάνει πιο ελκυστικό για τον γιατρό, για τον ασθενή. Δεν θα έλεγα ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία όσο με τα νέα γενιά υλικά και με την εμπειρία του γιατρού. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε ξανά μια συνολική περίληψη, να πούμε έτσι, των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει η ρομποτική χειρουργική. Η προετοιμασία λοιπόν της επέμβασης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ηλεκτρονικός υπολογιστής όμως, ο οποίος δεν λειτουργεί αυτόνομα, λειτουργεί με την βοήθεια και με την καθοδήγηση του γιατρού. Βέβαια. Παραμένει ο κύριος του χειρουργείου, παραμένει ο άνθρωπος. Υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας. Τόσο ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε λόγω της ιδιαιτερότητας, της δυσκολίας του ασθενή, πρέπει να έχει κάποια εξωτερικά βοηθήματα που ουσιαστικά τι θα κάνουν, θα επιβεβαιώσουν την κρίση του. Ο γιατρός πρέπει να έχει στο μυαλό του πριν το χειρουργείο τι πρέπει να κάνει, να μας βοηθήσει το ρομπότ μέσα στο χειρουργείο να το κάνουμε. Και το σημαντικό με αυτή την τεχνική είναι, αφού το κάνει, να επιβεβαιώσουμε ότι κάναμε αυτό που αρχικά θέλαμε. Γιατρέ, λένε πολλές φορές ότι 10 φορές μέτρησε και μία φορά κόψε. Exactly. Αυτό το λαϊκό ρητό, αν θέλετε, ισχύει στην προκειμένη περίπτωση. Ισχύει και παραϊσχύει. Για φανταστείτε ένα και μοναδικό κόψιμο που θα αφορούσε στο πόδι σας, στο πόδι της μαμάς σας.
Γι' αυτό έχουμε αυτούς τους διπλούς και τριπλούς τρόπους επαλήθευσης. Τι είπαμε, πρέπει να συμφωνούν οι μετρήσεις που έκανα εγώ το βράδυ στο γραφείο μου, οι μετρήσεις που έκανε το ρομπότ, οι μετρήσεις που κάνουμε μέσα στο χειρουργείο. Πρέπει αυτά τα πράγματα να συμφωνούν ή να αποκλίνουν, να αποκλίνουν λίγο ή να αποκλίνουν πολύ. Πρέπει να δούμε ποιο βήμα πήγε λάθος. Πολλοί θα αναρωτηθούν εάν υπάρχει το ενδεχόμενο λάθος όμως, ακόμη και σαν υπολογιστή, ο οποίος έχει κάποια δεδομένα μέσα και λειτουργεί με την υπόθεση και με την καθοδήγηση του γιατρού. Σίγουρα υπάρχουν πιθανότητες λάθος. Γι' αυτό θέλουμε να έχουμε διπλή και τριπλή επαλήθευση. Πρέπει να έχουμε έναν γιατρό που ξέρει τι κάνει. Να δει το λάθος το δικό του, το λάθος τον αρχικό, λάθος το δικό του πιθανό, το λάθος του συνεργάτη του, το λάθος του ρομπότ. Έχουμε μια απεικόνηση που έγινε ανεξάρτητα από εμάς. Στο νοσοκομείο, χθες, μετρήθηκε από έναν ακτινολόγο. Και έχουμε ένα ρομπότ. Και με την τέταρτη τεχνική, αυτό που σας είπα, που στέλνουμε στο εξωτερικό, έχουμε και μια από ανεξάρτητη ομάδα που και αυτοί μέτρησαν και ήρθαν και μας είπαν πίσω. Δηλαδή... Άρα είναι τέσσερις διαφορετικοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να δώσουν μια ακριβή μέτρηση. Νομίζω πλέον ότι είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή είναι τέτοιες. Πάντα υπάρχει πιθανότητα, ποτέ μιλάμε ποτέ, αλλά όταν έχεις τόσο μεγάλη επιβεβαίωση του τι πρέπει να κάνεις, τι θέλουμε να κάνουμε, να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες λάθος. Όποια πιθανότητα και να υπάρχει, να την κάνουμε ελάχιστη. Μάλιστα. Να πάμε λοιπόν στο τρίτο στοιχείο, την ατραυματική και ελάχιστα επεμβατική. Γιατί, συγγνώμη, αναρωτιέμαι όμως ότι όταν κάνουμε μία ατομή, εκ των πραγμάτων έχουμε τραύμα, εκ των πραγμάτων έχουμε αιμορραγία. Πώς λοιπόν μπορεί να είναι ατραυματική και ελάχιστα επεμβατική μια τέτοια ρομποτική χειρουργική μέθοδος? Με δύο κυρίους τρόπους, τους εξής τρεις. Εμείς οι χειρουργοί των άκρων, όπως λέμε, είμαστε τυχεροί γιατί χειρουργούμε δένοντας το πόδι μας με έναν ίσχυμο. Ουσιαστικά, δηλαδή, τη διάρκεια που χειρουργούμε, το πόδι δεν ματώνει. Κόβουμε το δέρμα και δεν τρέχει, αμέσως έχει σταματήσει. Αυτό μας περιορίζει την αιμορραγία και μας περιορίζει και το χρόνο. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε γρήγορες επεμβάσεις. Το δεύτερο πράγμα είναι με την επινόηση και χρησιμοποίηση νέων προσπελάσεων. Προσπελάσεων από μονοπάτια του οργανισμού που δεν είναι τραυματικά. Και το τρίτο είναι με την ύπαρξη νέων τεχνικών, όπως η μονοδιαμερισματική, όπως η μικρότερη οδηγή, μικρότερα υλικά, τα οποία εξ ορισμού απαιτούν μικρότερο παράθυρο για να μπουν μέσα αυτά μες στο πόδι. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν μια πραγματικά λιγότερο τραυματική. Είναι σίγουρα κάποιο τραύμα, αλλά είναι ένα λιγότερο τραύμα από αυτό που από μια ανοιχτή επέμβαση συμβατικής τακτικής. Μεγάλη επέμβαση. Αυτό λοιπόν συνδέεται αμέσως με το επόμενο που βλέπουμε εδώ, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος. Και είναι ένα ερώτημα, πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται ο πόνος ο οποίος προκύπτει όταν είναι δεδομένο πως έχουμε αλλάξει ένα ολόκληρο γόνατο, μια ολόκληρη άρθρωση? Και σε αυτό ο μικρότερος τραυματικός πόνος οφείλεται στο ότι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, η διάρκεια αυτή, συγγνώμη, του χειρουργείου είναι μικρότερη. Οπότε ένας ασθενής που χειρουργείται από έναν γιατρό που ξέρει τι κάνει και από ένα ρομπότ που του λέει κατευθείαν χωρίς πισωγυρίσματα τι θα κάνει, έχει χειρουργηθεί μικρότερη διάρκεια. Και η διάρκεια του χειρουργείου είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τον πόνο. Στο τέλος της επέμβασης διηθούμε και βάζουμε διάφορα τοπικά αναισθητικά μες στο πόδι, έτσι ώστε να μην υπάρχει πόνος. Και η μικρότερη αφαίρεση του οστού είναι με την χρησιμοποίηση κάποιων υλικών μικρότερου προφίλ που απαιτούν λιγότερες πράξεις απομόνωσης και αφαίρεσης οστού από τον οργανισμό. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν και στην επόμενη κάρτα να δούμε ποια ακόμη είναι τα πλεονεκτήματα εκείνα για την ρομποτική χειρουργική. Έχουμε λοιπόν ελαχιστοποίηση διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιλογών. Αναφερθήκατε σε αυτό εκτενώς. Ταχύτερη ανάρρωση. Άρα, αν βάζαμε συγκριτικά κάτω τις δύο μεθόδους, τη συμβατική με τη ρομποτική, πώς θα λέγατε ότι διαφοροποιούνται? Δηλαδή, μια συμβατική μέθοδος πόσο καιρό χρειάζεται για να αποκατασταθεί έναντι μιας ρομποτικής μεθόδου? Θα έλεγα ότι και οι δύο μέθοδοι τελικά στους 6 και στους 3 μήνες έχουν παραπλήσει αποτελέσματα. Γι' αυτό και εμείς οι ίδιοι γιατροί κάνουμε και τις δύο τεχνικές. Κάποιοι ασθενείς που κάνουν με δύσκολα περιστατικά, δύσκολα γόνατα που χρησιμοποιούμε το ρομπότ, ίσως αυτοί οι ασθενείς θα είχαν εξ ορισμού μακρότερο χρόνο αποκατάστασης. Αυτοί ίσως ωφελούνται και έρχονται σε ένα κανονικό, νορμάλ, αναμενόμενο χρόνο αποκατάστασης λίγων εβδομάδων. Μάλιστα. Και να πάμε στην επόμενη που αναφέρεται σε μικρότερες τομές, γιατί εδώ είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, πόσοι είναι οι τομείς σε έκταση από μια ρομποτική χειρουργική? Φανταστείτε όταν τεντώνει κάποιος το πόδι του, το άνοιγμα των δακτύλων των χεριού ενός ενήλικα είναι αρκετό. Πάντως πρέπει σίγουρα να εκπαιδεύουμε και εμείς τους ασθενείς μας να ξέρουμε ότι το μέγεθος της τομής είναι ένα αισθητικό κομμάτι, το οποίο δεν θα πρέπει πολύ
να τους απασχολεί. Θα πρέπει να είναι τόσο όσο χρειάστηκε ο γιατρός τους για να κάνει σωστά τη δουλειά τους. Σίγουρα δεν υπάρχουν αυτές οι τεράστιες τομές του παρελθόντων, αλλά θα πρέπει και ειδικά οι ασθενείς να μαθαίνουν ότι ο γιατρός, να έχουν εμπιστοσύνη σε έναν γιατρό, στο γιατρό τους και να του επιτρέψουν να κάνει τη τομή που πρέπει να κάνει και τους χειρισμούς που πρέπει να κάνει για να γίνει σωστά η επέμβαση. Να κλείσουμε με την δυνατότητα πραγματοποίησης δύσκολων χειρουργικών επεμβάσεων. Δώστε μας ένα παράδειγμα. Οι ασθενείς παχύσαρκοι, οι οποίοι πολλές φορές τα γύρω μαλακά μόρια, αυτός ο όγκος των μαλακών μόριων δυσκόλευε στο να φτάσουμε στην προσπέλαση. Ήταν εργώδη και κοπιώδη χειρουργία, κουρασμένοι, γιατρικοσμένοι, βοηθοί. Δεν ήμασταν ποτέ σίγουροι για το αν είμαστε ακριβώς συν πλην μία μοίρα. Αυτοί οι ασθενείς, για παράδειγμα, έχουμε τη δυνατότητα ενός εξωτερικού παρατηρητή που θα επιβεβαιώσει ή θα διορθώσει τις κινήσεις μας. Κλείνοντας, γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω, το ρομπότ για να το χειριστεί ένας γιατρός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε γιατρός ή πρέπει να έχει την απόλυτη εξειδίκευση στην χρήση του συγκεκριμένου ρομπότ? Του όποιου ρομπότ, βεβαίως, έτσι. Το κάθε ρομπότ απαιτεί μία πιστοποίηση και μία εκπαίδευση από το νοσοκομείο, έτσι ώστε να το χειρίζεται. Αλλά όπως είπαμε, ο όγκος των πληροφοριών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά του χειρουργείου είναι τέτοιος που σίγουρα προαπαιτεί έναν χειρουργό που ξέρει να χειρουργεί. Μάλιστα. Απαιτεί έναν χειρουργό που να ξέρει να κάνει τη δουλειά του. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας για την ρομποτική χειρουργική και μάλιστα ειδικά για το γόνατο, το οποίο είναι μία από τις πιο βεβαρημένες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Στην ρομποτική χειρουργική, οι εντολές που δίνει ο χειρουργός μέσω των μοχλών μεταφέρονται ψηφιακά, ταυτόχρονα και με ακρίβεια, στους αρθρωτούς χειρουργικούς βραχίονες ενός ρομπότ. Ωστόσο, τα χέρια του γιατρού και η εμπειρία του είναι η εγγύηση για μια πετυχημένη επέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας.